Ο βουλευτής κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας έλαβε 249 ψήφους, 51 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Επομένως, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων εκλέγεται ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Θα ήθελα να σας απευθύνω προφρόνως δε τις ευχαριστίες μου για την τιμητική εκλογή μου ως Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, έπειτα από την επίσης άκρος τιμητική πρόταση υποψηφιότητος που υπευλήθη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τους οποίους ευχαριστώ επίσης θερμότατα. Την ίδια στιγμή ευγνώμων στέκομαι προς τους συμπατριώτες μου στα Ιωάννινα, που για 10η αδιάπτωτη φορά με έκριναν άξιο να τους εκπροσωπήσω στη Βουλή με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα λοιπόν σας καλωσορίζω και σας συγχαίρω για την εκλογή ή την επανεκλογή σας. Και σας καλωσορίζω αφού ορκιστήκαμε σχεδόν απαράλλαχτα με όσα είπαν οι παραστάτες της Εθνοσυνελεύσεως της Επιδαύρου στις 20 Δεκεμβρίου 1821. Και να εκείνος ο όρκος που έρχεται επίκαιρος από τα έγκατα της νεοελληνικής ιστορίας. Ορκιζόμεθα εις το όνομα της τρισυποστάτου θεότητος και εις το σεβαστόν σώμα της πατρίδος, φροντίζοντες περιμόνων του κοινού της Ελλάδος συμφέροντος. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη Βουλή των Ελλήνων σε ένα κτίριο μνημείο που εγκαινιάστηκε το Φεβρουάριο του 1836. Πρωτολειτουργήσε ως ανάκτορο τον Ιούλιο του 1843 και ως κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 1935. Ένα κτίριο λιτό, λειτουργικό και συμπαγές, πιστό στην κληρονομιά της αρχαίας Αθήνας και στις αρχές του αστικού κλασικισμού, που συνδέθηκε όσο κανένα με τη σύγχρονη ιστορία μας. Χτίστηκε στα ανατολικά τότε όρια των Αθηνών, ασφαλές και υγιεινό, ώστε να αντικρίζει την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Τον Παρθενώνα, στον οποίο ο άνθρωπος κατόρθωσε να δώσει το πιο πιστό υλικό σχήμα στην ομορφιά της ψυχής του.